Τώρα με την κόμισα και να κάνουμε μία αναδρομή σε αυτή τη 15ετία της ζωής της που το πάλεψε με νύχια και με δόντια για να επιβιώσει. 19 ετών μένεις έγκυος. Αυτό ήταν κάτι το οποίο επιδίωξες τότε? Όχι, γιατί ήμουν πολύ μικρή, ούτε καν το σκεφτόμουν. Κοριτσάκι. Να κάνω έτσι. Τόσο μικρή παιδί. Μένεις λοιπόν έγκυος και αυτή ήταν μία σχέση η οποία δεν πήγε καλά. Όχι. Ήταν... Γι' αυτό κατέληξε και ήταν λογικό. 19 χρόνων τι μυαλό να έχω για να αποφασίσω να φτιάξω τη ζωή μου. Mm-hmm. Ήμουν κοριτσάκι, πήγαινα στη σχολή μου, ήμουν ένα παιδί με τους γονείς, της μαμάς. Σε τι σχολή πήγαινες τότε, Κομωτικής. Κομωτική μακιγιάζ. Πήγαινες λοιπόν στη σχολή σου να μάθεις κομωτική και μένεις έγκυος. Έτσι. Στην πορεία... Όταν αυτή η σχέση διαλύεται στην ουσία, ξεκινάει για σένα ένας γουργοθάς. Πόσο μήνων έγκυος ήσουν όταν χώρισες με τον τότε? Δεν ήμουν έγκυος, είχα γεννήσει. Είχες ήδη γεννήσει όταν χώρισατε? Ναι, ήμασταν μαζί μετά. Δεν μπορούσαμε να συμβιώσουμε. Ο άνθρωπος είχε κάνει τον κύκλο του, ήταν όριμος, ήταν ήδη 40 χρονών. Εγώ ήμουν κοριτσάκι. Είχατε και πολλά χρόνια διαφορά. Πολλά χρόνια διαφορά. Και άλλο να είσαι 30 με 50. Ναι. Και άλλο τώρα 19 που δεν είχα ζήσει τίποτα. Mm-hmm. Με 40. Ήμασταν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο ένας είχε κάνει τον κύκλο του και εγώ έβγαινα στη ζωή. Πρέπει όμως να πέρασες πολύ δύσκολα τότε γιατί χάνεις και τη μαμά σου κατά τη διάρκεια. Χάνω και τη μητέρα μου έγκυος. Ήσουν έγκυος. Ήσουν σε μία σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως λες, γιατί βλέπεις ο πανδαμάτορ χρόνος, λιένει τις πληγές. Τα βλέπεις αλλιώς τώρα. Πολύ διαφορετικά. Το θυμό του τότε, έτσι. Όχι. Είχε κάνει λοιπόν εκείνη η σχέση, άρχισε να κάνει τον κύκλο της γιατί είσαστε δύο άλλοι κόσμοι, έτσι. Και πας να γεννήσεις με όλα αυτά τα συνταρακτικά γεγονότα να σου έχουν συμβεί στη ζωή σου, έτσι. Πάντα είχα τη μητρότητα από μικρό κοριτσάκι, γιατί ο προορισμός αυτός είναι της γυναίκας, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά. Και αφού μου έτυχε το παιδί, δεν ήθελα να... Βεβαίως. Το κράτησα. Mm-hmm. Ήμουνα στη σχέση, είδαμε ότι δεν υπήρχε μέλλον σε αυτή τη σχέση και έτσι τη διέλυσα. Από εκεί και πέρα όμως το Γολγοθά τον τράβηξα όλο μόνιμο. Το να το μεγαλώσω. Πώς στάθηκε στα πόδια σου από εκεί και πέρα? Πώς στάθηκα. Είχα πολύ τσαγανό. Πώς, κορίτσι μου, τα πολύ τσαγανό. Πώς, είχες ένα μωρό. Ναι. Τη μανούλα σου δεν την είχες να στο κρατήσει. Λίγα χρόνια μετά φεύγει ο μπαμπάς σου. Και βρίσκεσαι με ένα μωρό. Και να είσαι κι εσύ μωρό τότε. 19 χρονών. Έτσι, δύο μωρά. Έτσι. Το ένα έχει αγκαλιά το άλλο. Έτσι. Δεν με θυμάσαι που ερχόμουν. Το είχα. Το μωράκι στο έξω μου το κρατάγανε. Πώς επιβίωσες, δηλαδή πες μου πρακτικά. Πού έμενες, πώς ζούσες, πώς κατάφερες να βγεις έξω να δουλεύεις, να βγάλεις λεφτά για να επιβιώσεις εσύ και το μωράκι σου? Έτσι. Είχα νταντάδες, με πολύ φοβία, γιατί δεν ζούσα χρόνια, δεν ήταν μια κυρία που την ήξερα. Αναγκάστηκα να πάρω ξένες γυναίκες. Δηλαδή, δούλευες, τραγουδούσες αρχικά. Ό,τι μπορούσες κι εσύ στην αρχή, έτσι. Πάλι, ό,τι μπορούσες στην αρχή όταν ξεκίνησες, τραγουδούσες και έβρισες εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας μία γυναίκα. Είχα μόνιμη γυναίκα για να προσέχει το παιδί. Το μέχρι να γυρίσω όμως σπίτι, να δω αν το παιδί μου είναι εκεί, αν υπάρχει. Να. Έτσι. Και όλα αυτά τα έξοδα που είχες τότε, δηλαδή, εσύ δεν είχες σπίτι εδώ στην Αθήνα. Όχι, ενίκιο. Εσύ είσαι από τη Σάμο. Από τη Σάμο. Εσύ λοιπόν έπρεπε, κορίτσι μου τότε, να νοικιάσεις σπίτι. Έτσι. Να πληρώνεις το ενοικίο και όλα τα έξοδα του σπιτιού. Να πληρώνεις μια γυναίκα. Ταξί πήγαινε, έλα στη δουλειά. Να μεγαλώνεις το μωράκι σου. Έφτασε κάποια στιγμή που τα χάσες, που είπες πως δεν ξέρω τι θα κάνω, είμαι χαμένη. Λόγω ότι οι γονείς μου είχαν μάθει από μικρή να δουλεύω μαζί τους. Οι γονείς σου τι δουλειά έκαναν? Ο μπαμπάς μου ήταν οικοδόμος, μετά είχαν ξενοδοχείο και δούλευα από μικρή μαζί με τους γονείς μου. Mm-hmm. Οπότε είχα μάθει στη δουλειά. Δεν με φόβησε η δουλειά. Αυτό που με φόβησε ήταν
το πού θα αφήσω το μωρό. Να πάω για δουλειά. Και πώς θα βγάλω περισσότερα χρήματα. Γι' αυτό μπήκα και στη νύχτα, γιατί το νυχτοκάματο ήταν μεγάλο. Ώστε κατάφερνα να πληρώνω όλες τις υποχρεώσεις και να έχω και τα πάντα στο παιδί, να μην του λείπει κάτι. Προκειμένου λέω να γιατί ήταν πολύ εύκολο, ήμουν μικρή, να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, να κάνω ένα πλούσιο γάμο. Δεν έβγαλες όμως τη ζωή σου κάποιον άνθρωπο, 15 χρόνια όχι, τώρα. Όχι, Τατιάνα. Γιατί είναι αυτό που λέμε, τα φαινόμενα πατούν. Έτσι, αυτό έτσι, είμαι κορίτσι, εγώ, ναι. Είσαι άλλο αυτό. Βγάζω προς τα έξω. Είσαι αυτό, δηλαδή, ένα πολύ σεξι κορίτσι, όμορφο ζουμερό, που ντύνεται στην πίστα κεντρικά και σεξι, που όμως μέσα στο σπίτι σου, ενώ με το γιο σου, δεν έβαλες ποτέ άλλον άνθρωπο, άλλον άντρα. Φοβόμουν πάντα. Δεν ήμουν όριμη ώστε να κρίνω το ποιον θα βάλω στο σπίτι μου. Ακόμα και στις παρέες μου. Έξω από το σπίτι μου, ναι. Ναι, εντάξει, είχες σχέσεις. Αλλά μέσα στο σπίτι μου, όχι. Στο παιδί μου. Θεωρούσα ότι ήμουν μικρή και δεν μπορούσα να κρίνω. Γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, έτσι με άρρωστους και τρελούς, ποιον να εμπιστευτείς. Άρα στην ουσία πέρασαν 15 χρόνια 15. Και ζεις μαζί με το γιο σου, έτσι, εσύ ναι. Και ο γιο σου. Ναι. Πρέπει να έχετε πολύ ιδιαίτερη σχέση. Πολύ. Πολύ στενή πολύ. Σχέση και πολύ. Μεγαλώσαμε σχετικά μαζί. Μαζί βέβαια, εντάξει, με αυστηρή μητέρα, έτσι. Τι λες. Αμέ. Για πες. Μόλις βάλω φωνή, ναι. Αλήθεια. Ναι. Τι λες. Ναι. Ίσως